Του συνδέσμου γονέων μέσα εκπαίδευση, τον κύριο Κωνσταντίνου, φόβο και τρόμο σε γυμνάσιο. Μαθητή κυκλοφορεί με μαχαίρι. Τι πληροφόρηση έχει η Συνομοσπονδία Γονέων, κύριε Κωνσταντίνου? Ναι, μόλις τώρα έχει ολοκληρωθεί η συσκέψη. Είμαστε ήδη στο Υπουργείο ευρύτερα για το θέμα του βία και βαρβαρότητα στα σχολεία. Είναι παρτού το θέμα, υπάρχει καταγγελία και διαχείριση που γίνεται απευθεία από το Υπουργείο. Δηλαδή, τι είδους καταγγελία υπάρχει? Δώστε μας να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος. Μια μαθητή σε γυμνάσιο, το οποίο κυκλοφόρησε στο σχολείο έχοντας αιχμηρό αντικείμενο, συγκεκριμένα μαχαίρι. Τον έχουν δει μαθητές, το οποίο εντάξει είναι λεπτός κυρισμός που πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο μαθητή. Το πήρε μία φορά το μαχαίρι, το πήρε επανειλημμένα. Απείλησε μαθητές με το μαχαίρι. Η πληροφορία είναι κάτι επανάληψη. Έχει κυκλοφορήσει με το μαχαίρι μέσα στο σχολείο, το οποίο το έχει τρομοκρατήσει τους μαθητές. Υπήρξε καταγγελία. Υπάρχει στο Υπουργείο, η αρμόδια υπηρεσία, το οποίο πρέπει να χειριστεί τον μαθητή. Υπάρχει ένα ιστορικό και να μείνω μέχρι εδώ ότι γίνεται ο χειρισμός ο ανάλογος. Για να πω ότι να καθησυχάσω ότι θα ηρεμήσει η κατάσταση στο σχολείο. Ο μαθητής πλέον παρακολουθείται από εκεί που πρέπει να το προσαρμόζει που πρέπει. Συνεπώς, η σύσκεψη του Υπουργείου Παιδείας είπε ουσιαστικά να πάει η αρμόδια υπηρεσία εκεί, αυτές οι ομάδες δράσης, για να το χειριστεί. Ναι, η σύσκεψη να πω ότι σήμερα ήταν με δικό μας αίτημα. Ναι. Ευχαριστώ τον Υπουργό. Κάλεσε για όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για να δούμε επιτέλους. Τι γίνεται με τα σχολεία μας με αυτή την έξαρση παραβατικότητας. Τι πρέπει να αλλάξει ό,τι αφορά την νομοθεσία, τι πρέπει να γίνει ό,τι αφορά τη διαχείριση εντός το σχολείο, γιατί δεν πάει άλλο. Και έχουν πάρθει συγκεκριμένες αποφάσεις, τις οποίες θα τις προωθήσει η Υπουργός. Αντιλαμβάνομαι αύριο θα έχει σχετική και αναγκύκλωση που θα κυκλοφορήσει. Αντιλήφθηκαν δηλαδή του Υπουργείου ότι υπάρχει πρόβλημα σοβαρό και πρέπει να το επιλύσουν, κύριε Κωνσταντίνου? Βεβαίως, βεβαίως. Και να πω ότι με θετικό το γίνει η σύσκεψη, αλλά να πω ότι γνωριστήκαμε ότι πρώτη φορά γίνεται η σύσκεψη με όλους τους φορείς ταυτόχρονα. Κατηδίαν γινόταν. Δεν είναι κακό να τα συζητάμε τα προβλήματα μεταξύ μας για να εντοπίζουμε εκεί που υπάρχουν και να δίνουμε τις λύσεις. Δεν είναι κακό να τα συζητάμε. Ήταν οι λύσεις να δίνουμε στο τέλος της ημέρας. Ναι, φύγατε ικανοποιημένοι με την έννοια ότι πάντα θα υπάρχουν. Ικανοποιημένοι τότε αγγίζουμε το θέμα και ότι θα προχωρήσει, όπως επίσης ότι το Υπουργείο επιτέλους θα προωθήσει την εφαρμογή του νόμου του 2020-185 περί αυτής της βίας στα σχολεία, το οποίο είναι ανεπτυγμένος ο νόμος που έχει ψηφιστεί από το 2020. Γιατί εκκρεμούν κανονισμοί. Είδατε και άλλα θέματα ή μόνο αυτό? Είδαμε ευρύτερα τα θέματα της ασφάλειας, ό,τι αφορά και την ασφάλεια των κτηρίων μετά που κλείνουν τα σχολεία, ό,τι αφορά κάμερες ασφάλεια. Γενικά το θέμα μας ήταν μόνο η ασφάλεια και η διαχείριση που γίνεται εντός των σχολικών μονάδων και η διαχείριση προς τα παιδιά και με την εμπλοκή όλων των άμεσα αρμόδιων. Υπάρχουν άλλα περιστατικά βίας ή συμπεριφοράς περίεργης στο τελευταίο διάστημα που τέθηκαν ενώπιον της σύσκεψης? Σήμερα να πω ότι μόνο εμείς κεντρικά πήραμε τρεις επιστολές και καταγγελίες από τρία διαφορετικά σχολεία, ένα Λευκοσία, ένα Λεμεσό και ένα Πάφο. Που λένε τι αυτές οι καταγγελίες? Παρόμοια περιστατικά. Μέχρι και το θέμα με το κούρεμα μαθητή που είναι υπαρκτό αυτό, όντως. Που τον κούρεψε ποιος τον μαθητή? Διευθυντής του σχολείου. Διευθυντής του σχολείου κούρεψε τον μαθητή για ποιο λόγο? Διεύθυνση του σχολείου. Ο μαθητής έπρεπε να καταγγελθεί. Έπρεπε ο μαθητής να παραβίαζε τον κανονισμό κατά την κρίση του σχολείου. Αντί να εφαρμόσουν τη διαδικασία να ενημερώσουν τους γονείς ή ακόμα και να αποβάλουν τον μαθητή αφού δεν συμμορφώνονταν. Λέει, έκανα συμφωνία με τον μαθητή σε γυμνάσιο και τον κούρεψαν επί τόπου. Εντάξει, υπάρχει άμεση αντίδραση των γονέων για το. Όλη η συμπεριφορά για την στάσια. Ένα λεπτό. Ποιος έκανε αυτή τη συμφωνία, η διευθύντρια και ο μαθητής? Ναι. Και πήρε. Για να μην το. Η συμφωνία ήταν. Συμφωνία εντός αγωγικών. Ή θα σε κουρέψω τώρα ή θα σε αποβάλω. Ένα αγνία για το γονέο. Αυτή είναι. Εντάξει, είναι πράγματι. Και πήρε ψαλίδι, πήρε μηχανή. Τι πήρε η διευθύντρια? Πώς κούρεψε τον μαθητή? Ναι. Ψαλίδι και τον κουρέψανε κανονικά. Σαν να είμαστε στη δεκαετία του 40 και του 90. Λέω, πραγματικά, και η Υπουργός όλα αυτά τα ξέρει. Αυτό είναι το δεύτερο περιστάκι. Το πρώτο είναι το μαχαίρι, το δεύτερο με το κούρεμα, το τρίτο τι λέει, τι είναι? Παρόμοιο πάλι περιστατικό, πάλι με αιχμηρό αντικείμενο στην Πάφο. Στην Πάφο πάλι με αιχμηρό αντικείμενο. Αυτά τα ξέρει η Υπουργός ή πρώτη φορά τα ακούγε?
Αυτά αυτή τη φορά ήταν ενήμερο του Υπουργείου. Και την για προηγούμενη τα φορά τα μάθαμε πρώτα όλα. Από εμάς. Ναι. Ναι, αυτή τη φορά ήταν ενήμερο του Υπουργείου. Ωραία, τι θα γίνει με το μαθητή και το κούρεμα τώρα? Οι γονείς διαμαρτύρονται και θέλουν να κινηθούν. Εντάξει, προσωπικά μπορούν να επιλέξουν το διαχείριση που θέλουν να κάνουν ήδη. Ο εκπαιδευτικός που προχώρησε αυτή την πράξη έχει απολογηθεί, θεωρώντας ότι ήταν λάθος ο χειρισμός. Πίστευτα πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά. Πρέπει άμεσα να τα χειριστεί το Υπουργείο. Πήρατε διαβεβαιώσεις. Μακάρι να τα καταφέρουν, κύριε Κωνσταντίνου. Εδώ θα είμαστε να το πιέζουμε για να βάλουμε, να δοθεί λύση σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κανονισμοί, να τους εφαρμόζουν όλοι όπως πρέπει. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή και συνέχεια.